Καθόλου πολεμικό παραμένει το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σύνδεση με τον Χρήστο Τσιγουρή. Χρήστο, στην Κουμουνδούρου οξύνθηκαν τα πνεύματα με αλληλοκατηγορίες και προπυλακισμούς σε μια σύγκρουση εκτός ορίων. Πράγματι ήταν δυσάρεστη κατάσταση χθες, καθώς κάποιοι συγκεντρωμένοι υποστηρικτές του κ. Κασελάκη αποδοκίμασαν έντονα στελέχη της πολιτικής γραμματείας που έφτασαν στην Κουμουνδούρου στις 8 το βράδυ για την συνεδρίαση του οργάνου. Από εκεί και πέρα, Ματίνα, θα έλεγα ότι στο σημείο που βρισκόμαστε υπάρχουν δύο θέματα στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο έχει να κάνει με το πολιτικό αποτέλεσμα που παρήγαγε η Κεντρική Επιτροπή υπερψηφίζοντας την πρόταση αυτή, την πρόταση Μομφή. Δύναμη αυτού του αποτελέσματος, η πολιτική γραμματεία επαναβεβαίωσε χτες, ουσιαστικά ως απάντηση σε όσους αμφισβητούν την καθαίρεση Κασελάκη, ότι η απόφαση είναι αυτή. Το νόμιμο και ανώτατο όργανο που μπορεί να εκπροσωπήσει τη βούληση του κόμματος είναι η Κεντρική Επιτροπή. Και συνεπώς για την πολιτική γραμματεία που τρέχει και κατευθύνει το κόμμα μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές, δεν υπάρχει θέμα μη καθαίρεσης ή επιστροφής του Στέφανου Κασελάκη μέχρι τότε στα προηγούμενα καθήκοντά του. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και ένα νομικό ζήτημα που έχει να κάνει με το ποιος είναι υπεύθυνος για το κόμμα, ποιος το εκπροσωπεί στις όποιες συναλλαγές του ή στις όποιες άλλες διαδικασίες χρειαστεί να εκπροσωπηθεί. Εκεί υπάρχει μία ερμηνεία του καταστατικού, όπου ο διευθυντής του κόμματος πορεύεται με βάση την εξουσιοδότηση της πολιτικής γραμματείας. Καταλαβαίνω ότι διατυπώνονται ερωτήσεις. Ακούσαμε και την κυρία Τζάκρη από την πλευρά Κασελάκη να βάζει θέματα για το ακέραιον της διαδικασίας. Αυτή είναι μια κουβέντα που θα μείνει ανοιχτή. Νομίζω όμως ότι η δυναμική της εκλογικής αναμέτρησης που πλησιάζει θα υπερκαλύψει, όπως φαίνεται, τα πάντα. Χτες είδαμε τον κύριο Κασελάκη να συνιστά αυτοσυγκράτηση στα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με την ανάρτησή του. Οι δύο πλευρές, ή τρεις τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχουμε τον κύριο Πολάκη που έχει εκφράσει, τον ακούσαμε και σήμερα στο Open, την απόφασή του και τη βούλησή του να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμούμε ότι το ίδιο θα κάνει και ο κύριος Κασελάκης που έχει λάβει τις αποφάσεις του. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αναμένουμε ανακοίνωση της απόφασης Κασελάκη πριν την ολοκλήρωση της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Δηλαδή, υπολογίζω ότι τη Δευτέρα, Τρίτη είναι τα πιθανότερα 24 ώρα που θα ανακοινώσει ο κύριος Κασελάκης ότι, όπως όλα δείχνουν, όπως όλοι λένε, εντός του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τον αγώνα του. Πληροφορούμαστε ότι στοιχίζει τις δυνάμεις του. Είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες και 24 ώρα να δούμε και άλλες νομαρχιακές επιτροπές, εκεί όπου τουλάχιστον η πλειοψηφία είναι υπέρ του κυρίου Κασελάκη, να εκφράζει την αντίθεσή της και τη διαφωνία της με όσα έχουν γίνει. Και βεβαίως από τη Δευτέρα και μετά νομίζω θα αρχίσει να ανοίξει κι άλλο η βεντάλια των υποψηφιοτήτων. Κάπως έτσι προχωράνε τα πράγματα, με μια διαμάχη, όπως είπα, για το ποιος εκπροσωπεί το κόμμα, για τα κλειδιά του κόμματος εντός εισαγωγικών. Και στο σημείο που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, όλοι απορούν για το τι θα επακολουθήσει. Χρήστο, φαίνεται λοιπόν ότι οι πολύ σοβαρές κρίσιμες εξελίξεις είναι μπροστά μας και τις παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.